Παύλο Μπελιγράτη, από αθλητής, πρωτοαθλητής και τώρα προπονητής. Προπονητής, αλλά και συνδιοργανωτής σε αυτό το, στη δεύτερη προσπάθεια που κάνει η ΕΣΑΠ στο αντρικό beach volley. Πες μου λίγο για αυτή την εμπλοκή σου. Αυτή ξεκίνησε πέρσι μαζί με τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη που συνεργαζόμαστε σε θέματα υποδομών και ακαδημιών. Ήταν χαρά μου να συνεργάζομαι, όπως είπα και στο πάνελ, με τη Λίγκα, γιατί δίνουμε τη δυνατότητα και στους επαγγελματίες αθλητές, όταν σταματάνε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, να αγωνιστούν στο πρωτάθλημα beach volley της Λίγκας, πάντα με την έγκριση της Ομοσπονδίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί και οι δύο φορείς είναι καλό να πηγαίνουν ψηλά το άθλημα, το beach volley και το volley που τόσο αγαπάμε. Και ξεκινάμε με τρεις σταθμούς πάλι φέτος, όπως είναι το Μιχάλη, στο Γιαμπανάκι, στην Αλεξανδρούπολη και στα Χανιά. Και θα γίνει και μια τελική φάση ερασιτεχνών, που όλοι οι πρωταθλητές ερασιτεχνών από τις τρεις περιοχές που είπαμε θα αγωνιστούν για να βγάλουμε πρωταθλητή ερασιτεχνών που είναι για πρώτη φορά στο Άνιμα Κλαμπ. Αυτό πότε θα γίνει? 28 θα γίνει ένα τεχνικό τουρνουά και 29 η τελική φάση στο Άνιμα. Είναι το τέταρτο κατά σειρά. Τέταρτο κατά σειρά που είναι υποστηριχτή η Λίγκα. Ναι. Μάλιστα. Πέρσι, ποια ήταν τα συμπεράσματά σας από τη διοργάνωση που έγινε στο Άνιμα? Ήμασταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Είχαμε ρεκόρ συμμετοχών όσον αφορά το ερασιτεχνικό. Όσον αφορά το Σαββάτου στο ερασιτεχνικό κομμάτι με 60 συμμετοχές και την Κυριακή που ήσουν και εσύ Κώστα παρόν, είχαν έρθει και τα μεγάλα ονόματα. Βέβαια τράβηξαν τα δημοσιότητα τη Βάσο με τον Νίκο. Είναι πολύ σημαντικό που παίξαν οι μικρά. Καραντάσκουμε τον Ρωμαγιάννη. Και σαν ζευγάρι και σαν πρωταθλητές, ο ένας με το βόλεϊ, με εθνικές ομάδες κλπ. Και Βάσο, την ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται συστάσεις. Και είχε μεγάλη επιτυχία και όπως και στην Γλυφάδα που έγινε τελική φάση. Φέτος έχουμε τη χαρά να πάμε και στην επαρχία, που για μένα είναι ένα βήμα παραπάνω και αυτό είναι τα πιο σημαντικά. Και ο απότερος στόχος ποιος είναι, Παύλο, με την ενασχόλησή σας αυτή, όλη την προσπάθεια? Εμένα ο απότερος μου στόχος, και το λέω πραγματικά με πλήρη ευθύνη και πιστεύω ότι για την ίδια τέτοια έχει ο Μιχάλης, είναι αυτό το πράγμα να γίνει θεσμός. Και το beach volley πρέπει να παίζεται 12 μήνες το χρόνο. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι το beach volley είναι μόνο καλοκαιρινό άθλημα. Πρέπει, όπως αυτό εμείς έχουμε αθλητές που τους προπονούμε και κάνουν προπόνηση 12 μήνες το χρόνο, έτσι πρέπει κάποια στιγμή και τα τουρνουά, όπως γίνεται παγκοσμίως, γιατί κακά τα ψέματα στην Ελλάδα ο καιρός πόσο έχουμε χειμώνα? 2 μήνες. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Ειδικά για αυτό το άθλημα. Και έχουν μπούσουλα, μας έλεγες, και τα βιβλία του Τριανταφυλλίδη, έτσι. Τα βιβλία του Μιχάλη έχουν μια μεγάλη απήχηση. Ο Μιχάλης, όπως ξέρουμε, πάντα καινοτόμος σε ιδέες και όσο αφορά το διαδίκτυο. Έβγαλε για πρώτη φορά 7 βιβλία τα οποία δείχνουν τις τεχνικές του beach volley και τις διαφορές μεταξύ ερασιτέχνη και επαγγελματία αθλητή. Και είναι ένας πάρα πολύ καλός οδηγός που διαφωτίζει οπτικά κυρίως, γιατί βλέπει ο αθλητής τα λάθη του και το πώς δουλεύει στην προπόνηση, τις τεχνικές του beach volley. Πιστεύω είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που έχει κάνει ο Μιχάλης και είναι καινοτόμος, γιατί ο κόσμος μαθαίνει περισσότερο τα μυστικά του beach volley. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.